Από το ζωάρι αυταρί έχουν 39 ζευγάρια χρωματοσώματα και το ώρα παίρνει επίσης 39 ζευγάρια. Τους ώστε όταν θα ενωθούν θα φτάσουν στο 78. Εντάξει. Το χρωματοσώμα, το κύτταρο που προέρχεται από το σπερματοζωάρι και το άρι λέγεται ζυγωτό. Μέσα στην μήτρα του της κύκλας. Το ζυγωτό αυτό, κύτταρο, μπορεί να είναι σε ομο... Το ζυγωτό αυτό, δηλαδή το κύτταρο, μπορεί να είναι σε ομοζυγωτία, μπορεί να είναι και σε ετεροζυγωτία. Ομοζυγωτία είναι όταν μεταβιβάζονται οι ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι μέσα στο σπερματοζωάρι υπάρχει αλφα. Μπορεί δηλαδή ένα σπερματοζωάρι μέσα να έχει ένα κυρίαρχο γονίδιο και ένα υποτελές γονίδιο. Όπως είναι εδώ κυρίαρχο, το αλφα το μεγάλο και ένα υποτελές γονίδιο. Από την άλλη μεριά να μπορεί να είναι δύο κυρίαρχα. Το αλφα σημαίνει ας πούμε μαύρο χρώμα, το β σημαίνει καστανό χρώμα. Για να τα ξεχωρίσουμε να εκδηλωθούν και υπάρχουν τα συγκυρίαρχα. Όταν έχουν δηλαδή α-α, α-β. Αυτά τα συγκυρίαρχα είναι αυτά που τα σκυλιά παρουσιάζουν τρίχρωμα, δίχρωμα, που πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε γρήγορα από κάτω. Υπό πάνω. Ετεροζυγωτία. Ομοζυγωτία είπαμε ότι τα χαρακτηριστικά είναι όταν είναι σε ομοζυγωτία βγαίνουν στα κουτάβια, βγαίνουν πιο εύκολα τα ίδια χαρακτηριστικά. Διότι είναι σε ομοζυγωτία. Στην ετεροζυγωτία. Όταν έχουμε α κυρίαρχο και β υποτελεί και έχουμε από την άλλη μεριά από τη θηλυκιά 2 που υποτελεί, αρχίζουν και γίνονται αυτές οι... Όταν ενώνονται αυτά τα δύο, ενώνονται το α με το β, το α από το β και τι γίνονται. Γίνονται, παρουσιάζονται από κάτω μαύρο, μαύρο, καφέ, καφέ. Γιατί εδώ είναι κυρίαρχο το α, κυρίαρχο εδώ το α, οπότε βγαίνουν αυτά και τα δύο μαύρα, δεν μπορεί να εκδηλωθεί το β. Και στην άλλη περίπτωση που ενώθηκαν το β με το β, παρουσιάζονται δύο καστανά. Λέω το χρώμα, γιατί είναι πιο εύκολο να το καταλάβετε, το ίδιο γίνεται και περίπου και με τα χαρακτηριστικά στο κάθε σκυλί. Α-β. Κυρίαρχα γονίδια και από την άλλη μεριά και από την άλλη μεριά, εδώ τι γίνεται. Βγαίνει 50% ανάμεικα, μαύρα καστανά. 25% μαύρα, 25% καστανά. Αυτό δηλαδή θα βγει μαύρα, αυτό θα βγει καστανό, εδώ θα βγουν δύο χρώματα. Γιατί και τα δύο είναι κυρίαρχα. Για να καταλάβουμε λίγο πώς πάει η όλη υπόθεση. Λοιπόν, γι' αυτό, όπως ρωτήσε ο Αλέξης, γι' αυτό και βλέπετε ότι στα σκυλιά υπάρχουν τόσα εκατομμύρια συνδυασμοί, ούτως ώστε δεν μπορεί εκ των προτέρων να ξέρουμε πώς θα μεταβιβαστούν τα χαρακτηριστικά ή πώς θα μεταβιβαστεί το χρώμα και όλα τα υπόλοιπα. Λέμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα γονίδια μέσα, είναι σαν να έχουμε τα παλάκια που κάνουν το λαχείο, το λαϊκό λαχείο που πληρώνουν ή ένα λότο, έχουμε 20 μπαλάκια από εδώ, από το 1 ως το 20 και έχουμε 20 μπαλάκια από την άλλη μεριά, από το 1 ως το 20. Όταν αρχίζουν και γυρίζουν και πέφτουν, υπάρχουν εκατομμύρια συνδυασμοί. Μπορεί να αντεθεί το 1 με το 10, με το 20, το 1 με το 10, το 1 με το 10, το 1 με... Υπάρχουν τόσα πολλά εκατομμύρια, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές, ότι ζευγαρώσαμε μια σκύλα με ένα σκύλο, μας πίναμε μια γέννα, αλλά τα κουτάβια δεν βγήκαν τόσα καλά και κάνουμε πάλι ένα ζευγάρωμα, τον ίδιο σκύλο με την ίδια σκύλα και τα κουτάβια βγάζουν τρεις πορταλιτές. Εγώ είπα αντίθετο, έτσι. Είπα αντίθετο. Οι συνδυασμοί είναι εκατομμύρια. Ένα βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι, πάμε στην κληρονομικότητα, τα χαρακτηριστικά που μεταβιβάζονται μέσω γονιδίων είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από το περιβάλλον, είναι και τα ποιοτικά. Τότε τι λέμε τώρα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που μεταβιβάζονται από ένα-δύο γονίδια, σταθερά. Και δεν επηρεάζονται από τίποτα άλλο, επηρεάζονται μόνο από την κληρονομικότητα, μόνο από το γονίδιο. Ποιο είναι αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, είναι το χρώμα. Το χρώμα το ορίζει το γονίδιο. Άμα το σκυλί αυτό ζήσει σε αχούρι ή ζήσει στον ήλιο ή ζήσει
σε υγρασία. Το χρώμα δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Είναι σταθερό, δεν μπορεί να αλλάξει. Το μήκος των αυτιών ορίζεται από το γονίδιο και λέει πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 20 εκατοστά. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, είτε ταΐσεις κοτόπουλο, είτε ταΐσεις τροφή άλλη, δεν μπορεί να αλλάξει. Πάμε τώρα στα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται από περισσότερα γονίδια, αλλά είναι χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν και από το περιβάλλον. Πώς επηρεάζονται το περιβάλλον? Ας πάρουμε το ύψος. Το γονίδιο χαρακτηρίζει, όταν ανώνουν τα γονίδια, λένε ότι λέει αυτό το σκυλί μπορεί να γίνει από 60 πόντους μέχρι 63 πόντους, 64 πόντους. Το ορίζει το γονίδιο. Αυτό το σκυλί όμως, όταν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον κακό, χωρίς ήλιο, όταν αυτό το σκυλί δεν φάει τη σωστή τροφή, δεν έχει τη σωστή διατροφή, το ύψος του ποταβιού αυτού θα είναι μικρό, θα είναι χαμηλό, δεν θα είναι το σωστό. Αντίθετα, εάν αναπτυχθεί σωστά, φάει σωστά, θα φτάσει, θα έχει το σωστό ύψος αυτό που έχει. Το ίδιο είναι και σημαντική διάβαση, το ίδιο είναι και με κυνηγητικά αίσθητα. Επηρεάζονται από το περιβάλλον, από το γάσιμο, από όλα τα υπόλοιπα. Σ' αρέσει το διάβολο, γιατί με τον τρόπο που κινούνται. Πάνε στο διάβολο. Έτσι, πρώτα απ' όλα κάνω ένα μάρκετινγκ στην αγορά, να ξεκαθαρίσω ότι σ' αρέσει το διάβολο. Πάνε στο διάβολο. Πες στον διάβολο, δείξε μου ποια σκυλιά έχει. Από 13, 14, 15, 16 ή 2 χρονών. Δείξε μου τώρα σκυλιά. Να τα βγάλεις έξω, να τα δεις. Να τα δεις τι κάνουν, τι δεν κάνουν, να δεις το χαρακτήρα τους, να δεις εκείνο, να δεις τ' άλλο. Να δεις ποιος ικανοποιεί αυτό τα σκυλιά από αυτό το σκυλί. Και λέει ο Γιάννης, λες εσύ ότι αυτό μου αρέσει. Και λέει ο Γιάννης, 10.000 ευρώ. Πάρε! Πήγε. Είναι το μικρότερο κόστος. Άμα τα βάλετε κάτω, θα είναι το μικρότερο κόστος. Το πιο σίγουρο και το μικρότερο κόστος. Θα πρέπει να μεγαλώσετε ένα κάρο κουτάβια. Να μεγαλώσετε ένα κάρο κουτάβια. Για αν είστε τυχεροί, σε καμιά 3, 4, 5, 6, 7 και στον πρώτο χρόνο, αλλά μπορεί και σε 10 χρόνια, και να μην έχετε βρει ακόμα το σκύλο που ψάχνετε για να κάνετε μια σωστή τροφή. Θα πω ένα παράδειγμα, θα καλάσει ο Γιάννης. Έχω έναν φίλο, γνωριστήκαμε εκεί στα σκυλιά, φίλο, και έχει τα σκυλιά του και σε μένα. Τα έχει όταν δεν είναι στο χωριό. Και ήθελα να αγοράσει ένα ποντεράκι. Και αγοράσει κάτι σκυλιά. Γιατί ήθελα να αγοράσει ένα ποντεράκι. Μου λέει, ήθελα να αγοράσω ένα ποντεράκι. Γιατί λέει, θέλω να είναι εξαίρετο μορφολογικά, να κατεβάλω τις εκθέσεις, αλλά να κυνηγάει κιόλας. Του λέω, μη βιάζεσαι, αφού γνωριζόμαστε τώρα καλά πάμε και μαζί, μη βιάζεσαι. Θα δούμε κάποιες γένες, από αυτές τις γένες θα δούμε ποια είναι αξιολογία, να πας ένα σκυλάκι να σου μείνει. Δευτέρα αυτή η συζήτηση. Την Τρίτη, μέσα από το Facebook, αγοράζω ένα σκυλάκι από τα Ιωάννη. Αγοράζω ένα σκυλάκι από τα Ιωάννη. Με τα σκυλιά που έκανε, δεν μπορούσε να καθίσει την εκπομπή του σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι πάρα πολύ. Πάμε στο επίκαιρο κομμάτι που σα λένε επιλογή γεννητών. Αυτό είναι το επιλογή γεννητών. Στοιχεία επιλογή γεννητών. Ωραία η επιλογή γεννητών, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία, πρέπει να επιλέξουμε τη γεννητή. Στοιχεία επιλογή γεννητών. Η ομομορφία. Η ομομορφία πρέπει το θηλυκό με το αρσενικό να είναι ομοιόμορφα, ούτως ώστε να πάρουν τα κουτάβια να είναι σχεδόν ανοιχτά μεταξύ τους. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται εδώ και η ανομοιομορφία. Δηλαδή έχουμε ένα σκύλο που είναι ψηλός και να έχουμε κοντό. Το ζευγαρώσουμε να πάρουμε κουτάβια τα οποία είναι σε ένα μέγεθος το οποίο να είναι μεσαίο. Τώρα, εδώ υπάρχουν άλλα προβλήματα που δημιουργούνται ζευγαρώνοντας ένα μικρό σκυλί, ένα κοντό σκυλί. Εγώ στην εκτροφή μου δεν το κάνω ποτέ ένα κοντό σκυλί, έτσι. Σε εσάς τους κυνηγούς όμως θέλω να τα διορθώσετε ένα τέτοιο, ένα σφάγμα, να πάτε να δείτε ποιος σκύλος μπορεί να διορθώσει αυτό που έχει η δικιά σας σκύλη. Εκτίμηση χαρακτηριστικών. Η εκτίμηση χαρακτηριστικών είναι αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Η εκτίμηση χαρακτηριστικών δεν μπορεί να γίνει από ένα κίνημα. Τα χαρακτηριστικά που έχει το σκύλος είναι τα χαρακτηριστικά του τύπου. Αν ο σκύλος είναι όμορφος,
αν ο σκύλος ανταποκρίνεται μέσα στο πρότυπο της συνήθρου και πάμε μετά τα εργασιακά χαρακτηριστικά. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν μπορεί να τα κάνει ούτε εκείνος, ούτε εκείνος, ούτε εκείνος, ούτε εκείνος. Ποιος μπορεί να τα κάνει. Πρέπει να τα κάνουν υπεύθυνοι άνθρωποι. Οι υπεύθυνοι άνθρωποι είναι οι κριτές, είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται από τον κάθε όμιλο φυλής, για να πάρετε τα στοιχεία αυτά που θέλει. Βέβαια θα μου πείτε, με τους αγώνες που γίνονται και με αυτά που γίνονται, γίνονται και πολλοί κομβαλιτές μαϊμούν, ξέρω, γιατί προωθούνται και προωθούνται. Εσείς κοιτάξτε τα δικά σας τα σκυλιά, κάντε μια έρευνα σοβαρή. Λέω το εξής εγώ, πριν ζευγαρώσω τα σκυλιά, ψάχνω το πεντικρή, σίγουρα ψάχνω το πεντικρή. Πριν που κάνετε ψάχνω, πολύ άλλο, ψάχνω το πεντικρή. Όταν γεννηθούν τα σκυλιά, ξεχνάω το πεντικρή. Βλέπω μόνο το σκυλί, αν έχει αυτά που με ικανοποιούν ή δεν έχει αυτά που με ικανοποιούν. Είναι βασικό. Νομίζω ότι καλά τα πάνε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ρωτήστε για να απολύνουμε πάνω στο... Εδώ λένε αναζήτησης για τον καταλληλότερο αρσενικό, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κατάλληλη φυλικιά. Θα γλιτώσετε πολύ χρόνο, πολύ χρήμα και θα αποφύγετε να δημιουργήσετε εχθρούς της φυλής που αγαπάτε. Αυτά για τις φυλικές. Λοιπόν, το δεύτερο και μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κλασικό λάθος που κάνουν οι εκτροφείς, είναι ο άγνωστος επιβίτορας. Εδώ λοιπόν για την οικονομία της συζήτησης θα θεωρήσουμε ότι όλοι εμείς εδώ πέρα βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, έχουμε μια σκυλιά, θηλυκιά η οποία είναι πιστοποιημένη, έχει πάρει ας πούμε το OK να μπει στην αναπαραγωγή, είναι μια σκύλα που ανταποκρίνεται μορφολογικά στο στάνταρ της και εργασιακά και ερχόμαστε τώρα να επιλέξουμε έναν αρσενικό για να τη ζευγαρώσουμε. Άρα δηλαδή αυτό το στάδιο χρονικά έπεται του προηγούμενου. Εδώ λοιπόν τώρα βρίσκεστε μπροστά σε ένα πρόβλημα με ποιον αρσενικό μέσα από τους χιλιάδες διαθέσιμους να εμπιστευτείτε όταν να ζευγαρώσετε. Εδώ λοιπόν αγκυμονεί ο κίνδυνος του άγνωστου επιβίτορα. Πολλοί από εσάς θα βάλετε στο μυαλό σας ότι προφανώς αναφέρομαι σε κάποιο σκύλο κυνηγητικό, ο οποίος δεν το ξέρει κανείς, το ξέρουν τοπικά ή τέλος πάντων ένας μικρός περίγυρος ανθρώπων. Εδώ έχει δύο υποκατηγορίες. Είναι ο άγνωστος πρωταθλητής και ο άγνωστος κυνηγός. Έστω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, εμείς ας πούμε επιλέγουμε να απευθυνθούμε στα σκυλιά αγώνων. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καν προσωπική άποψη για το σκύλο τον οποίο θα έχουμε επιλέξει για να ζευγαρώσουμε. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, μα καλά, ένας πρωταθλητής δεν είναι ένας σκύλος ο οποίος διασφαλίζει ένα μήνυμα προδιαγραφών ώστε κάποιοι να πάμε εκεί χωρίς πολλά πολλά για να το ζευγαρώσουμε. Σαφέστατα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι οι σκύλοι πρωταθλητές δεν είναι όλοι αντίγραφα ούτε φορείς ίδιων προσόδων. Έτσι, κάποιος πρωταθλητής ξεχωρίζει για τη μεγάλη του νοοτροπία, κάποιος άλλος για την ευκολία του στο θύραμα, άλλος είναι κατασκευαστικά αρτιότερος, ενώ άλλος είναι καλπαστικά καλύτερος. Μάλιστα κάποιος άλλος μπορεί να έχει και κάποια μορφολογικά προτερήματα. Αρχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι πίσω από τον ίδιο τίτλο βρίσκονται σειρά, βρίσκονται κρυμμένα μια μεγάλη γκάμα προσόδων η οποία φυσικά διαφοροποιεί την αξία του κάθε ένα πρωταθλητή σε σχέση με την υποψήφια νύφη. Είναι αυτό που είπαμε ότι αρχίζει πλέον και εξατομικεύεται η αναζήτηση. Έτσι λοιπόν, άλλος αρσενικός είναι καταλληλότερος για τη δικιά μου τη θηλυκιά και άλλος για τη δικιά σου. Μία σκύλα με μικρή νοοτροπία ίσως θα πρέπει να αναζητήσει ένα σκύλο ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερη, να τη στηρίξει σε αυτό το κομμάτι. Αναφέρθηκε και το παράδειγμα πιο μπροστά με τον Βίλου. Μια σκύλα που είναι καλή όμως άργησε να διαχειριστεί το θύραμα, ίσως θα πρέπει να την βοηθήσει ένα σκύλο που είναι πάρα πολύ πρόημος και αποτελεσματικός. Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι λύσεις και εξατομικεύονται. Άλλο υλικό διαθέτω εγώ και άλλο εσείς, άλλος στόχος έχω εγώ και άλλος εσείς. Άρα η επιλογή καθορίζεται αποκλειστικά από το πού βρίσκεστε σήμερα και πού θέλετε να πάτε αύριο. Αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανείς τηλεφωνικά ή μέσω Facebook. Εδώ λοιπόν έχω βάλει αυτό. Τηλεεκτροφή, αυτό το τριπλό ίσως, το ίσον, σημαίνει ταυτίζεται. Ταυτίζεται με την αποτυχία. Και το λέω πολύ γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πλέον, αρχίζουν και βαραίνουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
θα πρέπει να ρωτήσετε. Αναμφισβήτητα να συλλέξετε και να κάποιες περισσότερες όσους περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Φροντίστε να είναι αξιόπιστες και στη συνέχεια μελετήστε τα πεντιγκρί. Το σκύλο, οι οποίοι συγκέντρωσαν με βάση τις πηγές σας τις περισσότερες προτιμήσεις. Στη συνέχεια, αφού καταλήξετε με τη μελέτη των πεντιγκρί σε ένα, δύο, τρεις επιλογές, αφιερώστε 2-3 Σαββατοκύριακο ώστε να τους δείτε από κοντά. Όταν έρθετε από κοντά θα διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια την αλήθεια. Ταυτόχρονα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δείτε και κάποιους άλλους που διαμέσου του καναλιού του οποίου σας πληροφόρησε, τους παρέλειψε. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, έτσι. Δεν είναι πάντα προϊόν σκοπιμότητας. Επίσης θα μπορέσετε να δείτε και άτομα που βρίσκονται κοντά στον οικογενειακό κύκλο του γαμπρού. Ίσως βρείτε αξιόλογα αδέρφια, ξαδέρφια, θείους, κουμπάρους και φυσικά παιδιά. Τα ανέφερε πιο μπροστά στη μελέτη. Όσο περισσότερα δείτε, τόσο πιο σωστή γίνεται η επιλογή. Έτσι σταδιακά ο άγνωστος πρωταθλητής αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστός. Αυτό εννοούμε άγνωστος. Το ξέρεις ως όνομα, δεν ξέρεις τίποτα πέραν τούτου. Αρχίζει λοιπόν και γίνεται γνωστός. Εάν κατά τη διάρκεια της έρευνας την οποία κάνετε, σας μιλήσω εγώ για ένα σκύλο φοβερό, τρομερό, καταπληκτικό, μεγάλο γεννήτωρα έχει δώσει. Και όταν μου ζητήσετε να σας το δείξω, σας αρνηθώ, μην πιστέψετε ότι αυτές οι πιστοποιήσεις που σας δίνω υπάρχουν. Αμφισβητήστε τες. Όλη αυτή η έρευνα γύρω από το στενό γενεολογικό περίγυρο του γαβρού ίσως είναι πολύ πιο σημαντικός ακόμα και από την ίδια την αξία του σκύλου. Αυτό αποδεικνύει το βάθος και το πλάτος των χαρακτηριστικών τα οποία είναι ριζωμένα μέσα στο γονιδιακό του χάρτη. Όταν λοιπόν βλέπεις κάποια σκυλιά τα οποία εμφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, προφανώς αυτά τα χαρακτηριστικά ή είναι ομοζυγωτικά, και ερχόμαστε σε αυτό το κομμάτι που είπε πιο μπροστά ο Βίλης, ή είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι κυρίαρχα. Άρα δηλαδή έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά. Ένας πολύ σπουδαίος σκύλος με ανίσχυρο οικογενειακό περιβάλλον, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι μια επιλογή υψηλού ρίσκου. Ενδεχομένως ένας πρωταθλητής που κατά την αρχική σας αξιολόγηση δεν ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις σας, ήρθε δεύτερος, αλλά μέσα από την έρευνα ή τρίτος, αλλά μέσα από την έρευνα την οποία κάνετε, διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον οικογενειακό περιβάλλον, ενδεχομένως θα πρέπει να αναθεωρήσετε την κατάταξή σας. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία την οποία πρέπει να μας διακρίνει γενικά όταν πάμε να επιλέξουμε οποιονδήποτε σκύλο ως επιβίτορα και φυσικά και ένα σκύλο αγών. Αυτή είναι και η μεγάλη τους αξία, διότι είναι διαδικασίες οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό και μπορεί ο καθένας να πάει να τις παρακολουθήσει και να έχει προσωπική άποψη. Αυτά είναι τα σκυλιά των αγών. Πάμε στα σκυλιά κυνηγίου. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτός ο οποίος έχοντας μια πολύ καλή θηλυκιά, λέει εγώ θα πάω να ζευγαρώσω σε ένα κυνηγόσκυλο. Είναι όλοι αυτοί οι σκύλοι οι οποίοι θριαμβεύουν στα βουνά και συνήθως το γνωρίζουν μόνο ο ιδιοκτήτης του και κάποιοι πολύ κοντά γύρω σε αυτόν. Για όλους αυτούς δεν έχω άποψη. Και επειδή δεν μπορώ να τους αξιολογήσω με τη διαδικασία την οποία σας περιέγραψα πιο μπροστά, απλώς τους απορρίπτω. Τι να κρίνεις και τι να επιλέξεις μέσα από ένα πλήθος μερικών δεκάτων χιλιάδων σκύλων που θεωρητικά θα μπορούσαμε να ζευγαρώσουμε. Είναι τόσο μεγάλη η απροσδιοριστία των χαρακτηριστικών τα οποία καλούμαστε να αξιολογήσουμε τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος, που μια τέτοια έρευνα καθίσταται αδύνατη. Δεν υπάρχει τρόπος να την κάνετε. Τώρα, μπαίνει ένα μεγάλο και ουσιαστικό ερώτημα το οποίο το βάζει όλη η κυνηγή. Και λέει καλά, αν υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός κυνηγητικός σκύλος, να μην το ζευγαρώσω. Το έχετε κάνει όλοι, το έχετε κάνει αυτό το ερώτημα, ή τουλάχιστον το έχετε ακούσει, έτσι. Εδώ λοιπόν έρχεται η μαγική απάντηση. Εξαρτάται. Καλό λοιπόν είναι να πρέπει να συλλέξουμε καταρχήν και άλλες πληροφορίες. Πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι αυτός ο σκύλος, ποιος το λέει, είπε ο Βίλης. Ποιος λέει ότι είναι σημαντικό.
Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται μέσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του σκύλου και από ένα φιλικό του περίγυρο, τότε αυτός ο σκύλος μεταβλήττει στην πρώτη κατηγορία, διότι αυτό το πράγμα σε κάθε περιοχή υπάρχουν 100 ιδιοκτήτες οι οποίοι θα σου μιλήσουν ότι ο σκύλος μου είναι φοβερός, τρομερός, καταπληκτικός κτλ. Και μπορεί να έχει και 2-3 συγκυνηγούς του που να το επανεπιβεβαιώσει. Άρα μεταπίπτουμε στην πρώτη κατηγορία που απλώς τους απορρίπτουμε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που έρθει ένας πιο άνθρωπος της σκυνοφιλίας, έρθει ας πούμε ο Βίλνης ή εγώ και εγώ, είχε ένα εξαιρετικό σκύλο. Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι από εμπειρία πλέον μπορώ να σας πω ότι τις περισσότερες φορές από όταν ερχόμαστε σε επαφή εμείς με ένα κυνηγό σκυλό, συνήθως η επαφή την οποία γίνεται η αξιολόγηση δεν διαφέρει χρονικά από την αξία ενός αγωνιστικού 15 λεπτού. Δηλαδή κάποιος λέει, ας σου δείξω λίγο το σκύλο μου και τον βγάζει και τον βλέπουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αδύνατο να γίνει μια σοβαρή και αξιόπιστη αξιολόγηση οποιοδήποτε σκύλου στο σύντομο χρονικό διάρκεια, ενός αγώνα. Ακόμα και αν ο σκύλος πήρε τα μάτια του ειδικού, καλά θα είναι να ζητηθεί μια επανεπιβεβαίωση της αρχικής αξιολόγησης. Όσο αυθεντία και να είναι κάποιος, η μία φορά ίσον καμία. Εδώ θα ήθελα πάλι να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο συνέβη σε μένα. Πριν από 2-3 χρόνια, σε ένα τουρνουά μεγάλης έρευνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαν έρθει όλα τα ιταλικά φορτικά και τρέχαν οι σκύλοι. Κάποια στιγμή μπαίνει ένα μεγάλο όνομα της Ιταλίας, λύνει ένα πόλι, κάνει ένα τεράστιο δεξί λασέ, γυρνάει ο σκύλος, φεύγει αριστερά, ο συνδιαγωνιζόμενος του κάνει ένα λάθος, σταματάει ο αγώνας. Η αρχική μου εντύπωση, παιδιά, ήμουν εντυπωσιάστηκα. Βγαίνει ο κεντρικός κριτής, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής κοινοφιλίας και γνώστης της φυλής, γνωρίζοντας ότι εγώ έχω και το ρόλο του εκτροφέα, μου λέει, μου άρεσε πολύ, μου λέει ο σκύλος. Λέει, σκέψου τον, λέει, για καμιά φιλικιά σου, λέω, δεν σου κρύβω ότι έχω την ίδια άποψη. Δυστυχώς, το υπόλοιπο χρόνο του δεν μπόρεσα να το δω. Δηλαδή, η εικόνα μου ήταν 2 λεπτά, 3. Δεν μπόρεσα να δω και ούτε έμαθα τι έκανε ο σκύλος. Έλα όμως που στην εξέλιξη του πενταήμερου, ας πούμε, είχε να είναι 3 μέρες με αυτό το σκύλο στο ίδιο τερένο. Αυτός ο σκύλος και τις 3 φορές που είχε, παρότι επικρατούσαν ιδανικές συνθήκες, είχε μια τεράστια δυσκολία να βρει τον αέρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν ένας σκύλος παντελώς ακατάλληλος. Δεν είναι τυχαίο ότι εξαφανίστηκε κιόλας από την επόμενη κιόλας χρονιά. Εδώ λοιπόν. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία των 3 επόμενων ημερών, διασώθηκα από μια πρόχειρη εκτίμηση τόσο ενός καταξιωμένου κριτή όσο και δικιάς μου. Άρα λοιπόν, το ότι μπορεί να ξέρουμε 3 πράγματα ένα δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντοτε να αποφεύγουμε και τα λάθη, αν δεν κάνουμε μια σοβαρή έρευνα. Άρα καλό είναι να δούμε πώς κατέληξε αυτός ο ειδικός να προτείνει αυτόν τον σκύλο no-name ως αναπαραγωγό. Επιβεβαίωσε ξανά και ξανά την αρχική εκτίμηση. Και αν ναι, αφού πιστεύει ότι είναι τόσο καλός σκύλος, γιατί δεν προτείνει αυτός ο σκύλος να έρθει μία μέρα να παρουσιαστεί σε έναν αγώνα πρακτικού κυνηγίου την ίδια μέρα, στον ίδιο τόπο, με άλλους σκύλους, ώστε να αποδείξει και να επιβεβαιώσει με ανταγωνισμό αυτή του την αξία. Να είστε σίγουροι, παιδιά, ότι αν υπάρχει ένας τέτοιος σκύλος, ο οποίος μπορεί η αξία του να είναι πολύ μεγαλύτερη από όλων αυτών εδώ το σκύλο μαζεμένα, γιατί όταν φτάνεις να προτείνεις εδώ, ένας άνθρωπος της κοινοφιλίας προτρέχει εδώ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει εδώ, έτσι δεν είναι. Να είστε σίγουροι ότι θα το δούμε όλοι, θα το δείτε κι εσείς. Αν όμως δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, εγώ θα πρότεινα, καλό θα κάνουμε, να κρατάμε το στόμα μας κλειστό. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η μόνη διέξοδος είναι η γνώση και θα ήθελα να ζητήσω από όσους επιχειρούν ή επιθυμούν να επιχειρήσουν μια εκτροφική προσπάθεια να δείχνουν τους σκύλους τους όπου και όποτε τους δοθεί ευκαιρία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη απάντηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ζευγαρώσουμε κάποια σκυλιά να τα βάλουμε στην αναπαραγωγή. Είμαστε εδώ για να προάγουμε τις φυλές που αγαπάμε και όχι για να φρυνούμε πάνω από πτώματα που κάποιες φορές εμείς οι ίδιοι με την ανεύθυνη συμπεριφορά μας εκτελέσαμε. Είμαστε εδώ όχι για να προστατεύσουμε τον καλό σκύλο, αλλά για να προστατεύσουμε τις διαδικασίες οι οποίες αναδεικνύουν τους καλούς σκύλους. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντησα, τι δεν απάντησα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, είμαστε στη διάθεσή σας αμφότεροι να τις απαντήσουμε. Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από αυτά που είπες, αλλά πιστεύω ότι όσο δύσκολη είναι για εμάς τους κοινωνικούς τουλάχιστον η αξιολόγηση